Πάρης, ανεξάρτητος βουλευτής, του έριξε και μια μπηχτή, πρέπει να σας πω. Εγώ νόμιζα ότι ήρθε το εμπάργο, λέω, έρχεται. Ήρθε το εμπάργο. Δήλωσε ανεξάρτητος ο κύριος. Ανεξάρτητος. Παραμένω ανεξάρτητος. Νομίζω για ακόμα η είναι το θέμα. Διχαστική λογική ή είσαι μαζί μας ή απέναντί μας, νομίζω ότι δεν είναι. Για δεν πόσο ακόμα είναι ανεξάρτητος. Δεν κλείνεται προς κάπου. Δεν θα μας αρέσει. Δεν είναι θέμα κλίσης. Ξέρετε ότι. Νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι αυτό. Απομακρύνεστε από κάπου, αν κρίνει κανείς από τη διαδρομή. Ψηφίζω κατά συνείδηση ανάλογα με το περιεχόμενο των νομοσχεδίων. Όλοι ψηφίζουμε κατά συνείδηση, κύριε Θεοχάρη. Η συνείδησή σας, ας πούμε, λέει ότι να μην ψηφίσετε υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, όπως δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το επιτάσσει το Σύνταγμα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα το οποίο υπηρετούσατε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Υπάρχει κάποιο λόγο να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχουν κομματικές γραμμές. Κατόπιν υπηρετούσατε το ποτάμι και τώρα υπηρετείτε τη συνείδησή. Λέει η κυρία Σιμακοπούλου ότι δεν υπάρχουν κομματικές γραμμές. Δεν νομίζω ότι θα πει. Κύριε Θεοχάρη, συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά. Όμως και μια για διαδρομή. Να πάμε και παρακάτω, η κυρία Σιμακοπούλου λέει ότι είστε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Μην το απομακρύνεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είμαι ένα νομοσχέδιο τη φορά. Ψηφίζω ανάλογα με τα, αυτά που έχω πει όλο αυτό το διάστημα της πολιτικής μου πορείας και έχω παραμείνει ακριβώς αταλάντευτος στις θέσεις μου. Το νομοσχέδιο που θα γίνει στην κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αν φτάσει στη χώρα μας, τι θα κάνετε. Μένει να δούμε πώς θα αλλάξουν, το έχω δηλώσει αυτό, πώς θα αλλάξει το Σύνταγμα, αν θα αλλάξει το Σύνταγμα των Σκοπίων και πώς θα διασφαλίσουν με τις αλλαγές αυτές ότι μιλάμε για Σλάβους, μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την ελληνική ιστορία. Είναι συμφωνία, κύριε. Η συμφωνία έχει και υλοποίηση. Πρέπει να δούμε την υλοποίηση. Γιατί πάντοτε τη συμφωνία τώρα, μπορεί να την καταλάβει αλλιώς ο ένας και αλλιώς ο άλλος. Μέχρι και ο κύριος Καμένος χθες στην κρατική τηλεόραση είπε, δήλωσε δηλαδή, ότι αν έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, εγώ θα αποχωρήσω. Εσείς τι θα κάνετε. Ο κύριος Καμένος να μας εξηγήσει αυτά που λέει. Διότι ο κύριος Καμένος πήγε και έβαλε στη θέση της συμφωνίας ένα πρόγραμμα εθνικής προδοσίας. Δηλαδή να τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ χωρίς να πάρουμε τίποτα. Εθνική προδοσία.